Καλή χρονιά με υγεία. Λίγα λόγια για να είμαστε πρακτικοί. Είσαι ένας κλάδος που έχει υποστεί τρομακτικές ζημιές αυτή την πενταετία, άδικες συμπεριφορές από το κράτος, αλλά για να μιλάμε πρακτικά και να είμαστε χρήσιμοι και να μην απλώς λέμε μεταξύ μας ωραία λόγια για να πούμε ότι τα είπαμε, εγώ θα σας πω ότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Ανέφερε ο κ. Κοκκίνης το θέμα των σκάνερ. Πράγματι, είμαστε η μόνη χώρα χωρίς σκάνερ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι υπουργοί αλλάζουν, οι επιτροπές αλλάζουν, τα σκάνερ δεν μπαίνουν. Τα σκάνερ, για να καταλάβετε, εφόσον έμπαιναν σε όλα τα λιμάνια της χώρας, θα έφερναν περίπου 4 δισεκατομμύρια το χρόνο αύξηση του ΦΠΑ. Το ίδιο συνέβη με τα τσιγάρα. Εγώ, ως Υπουργός Υγείας, έκανα μεγάλη προσπάθεια για την ηλεκτρονική χρήση των τσιγάρων. Είμαι υπουργός που υπέγραψε την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του πρωτοκόλλου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που κάνει υποχρεωτική την ηλεκτρονική χνηλάτιση. Πίεσα την τότε κυβέρνησή μου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό. Βγάλαμε τους όρους του διαγωνισμού. Ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Γιατί αναφέρω αυτά τα δύο πράγματα. Γιατί αν αυτά τα δύο πράγματα απλώς γίνουν, τότε αυτομάτως όλα τα επιχειρήματα για τα έσοδα του κράτους τα οποία αναγκάζουν τις διάφορες περικοπές και τα διάφορα μέτρα πάνε στα δεύτερη μοίρα. Ειδικά στο θέμα των τσιγάρων, έκανα και μια σχετική επίκαιρη ερώτηση πριν από ένα μήνα στη Βουλή. Θα κάνω κι άλλη, εφόσον δεν έρθει την ώρα το νομοσχέδιο το οποίο έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Είχε κάνει και ο Στάθμος, ο κ. Καμένος, μια παρόμοια ερώτηση. Το νομοσχέδιο του κ. Νικολούδη, όπως ήταν πιο γνωστό σε εμάς, διότι ήταν έτοιμο από το καλοκαίρι. Έφυγε ο κ. Νικολούδη στην κυβέρνηση, δεν προχώρησε το νομοσχέδιο αυτό. Τώρα, για να μιλάμε και λίγο καθαρά, μην έχει αμφιβολία ότι είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Όταν μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερα έσοδα για το κράτος μόνο από την αδυναμία πατάξεως του λαθρεμπορίου τσιγάρων, έξυπνοι άνθρωποι είστε, βάλτε το μυαλό να δουλέψει πόσοι μπορεί να κερδίζουν σε όλη την αλυσίδα από αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Άρα, από τη μια μας εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε και από την άλλη οι άλλες αντίρροπες δυνάμεις που κάνουν το πάνε για να μην γίνει. Και εσείς είστε στη μέση. Άρα πρέπει από τη μία να γίνει το νομοσχέδιο, να γίνει νόμος του κ. Νικολούδη να προχωρήσει η ηλεκτρονική χνηλάτιση για να μπορεί το κράτος να ελέγχει τα λαθρεμπόρια των τσιγάρων, ώστε παράλληλα να αυξήσει και να θεσμοθετηθεί το περιθώριο κέρδους σας, ώστε να μπορείτε και εσείς να κάνετε δουλειά με αξιοπρέπεια. Αυτό ταυτόχρονα και προστατεύει τα έσοδα του κράτους και προστατεύει εσάς. Και άρα εκεί φεύγουν τα επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και λένε ότι δυστυχώς πρέπει να κάνουμε αυτή την πολιτική γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αν ο κλάδος σας απαιτήσει αυτό να γίνει γρήγορα, θα βγάλετε πιστεύω μία διέξοδο. Τώρα, μία μου παρατήρηση στο φίλο μου τον Βασίλη, επειδή εγώ ξέρω ότι να ακούω κάτι δεν μπορώ να απαντήσω. Το να πα την τρώγια και να πει ότι μεγάλη επιτυχία. Πετύχαμε να αυξήσουμε τι ασφαλιστικέ φορέ με κομμασίε π.χ. 22 εκατομμύρια και άρα θα γλιτώσουμε 500 εκατομμύρια από τι τάξει. Σε διαβεβαιώ, δεν έχει καμία ελπίδα στην τρόικα. Είναι μηδενική ελπίδα. Άρα κάτι δεν σου εκεί στο μεγάλο Μαξίμου, κάπω θα πιάσει κορόιδα. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει να συμβεί, να είμαστε εννοημένοι. Η τρόικα είναι λογιστές. Αν τους πεις σου βρήκα 22 εκατομμύρια, θα σου λείπουν τα υπόλοιπα 500.478. Έτσι πάει το πράγμα με την τρόικα για να μην σε κοροϊδεύουν. Λοιπόν, άρα ή δεν είναι 22 και είναι 500, ή δεν είναι για να σώσει τα 500 και είναι για να σώσει 22. Τώρα, δείξατε την καλή σας θέληση. Εγώ θα το πω θεός, γιατί είμαι και επιχειρηματίας, δεν είμαι εδώ μόνος βουλευτής. Κακώς κάτι γνώμη κάματε και οι τέσσερις εκεί. Όχι γιατί δεν είναι καλό να δείχνουμε καλή θέληση, αλλά στείλατε ένα πολύ άσχημο μήνυμα στην κοινωνία. Ότι δήθεν τα φέρνουμε βόλτα και δεν μας πειράζει να ανέβουμε κατά 1%. Μας πειράζει και πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας πειράζει. Και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να λέμε ότι έχουμε τις υψηλότερες ασφαλιστικές φορές στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να λένε δεν μας πειράζει το 1%. Να βρει το κράτος, αν θέλει, από χιλιάδες άλλες πλευρές. Τα σκάνερ ήταν ένα παράδειγμα. Την ηλεκτρονική χνηλάτιση ένα άλλο παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα, κάναν τη ΔΕΚΟ που την ξέρει ο κ. Λαφαζάνης για τον αγωγό, 1 εκατομμύριο. Από τα 22 εκατομμύρια βγάλει το 1 εκατομμύριο, 21 εκατομμύρια. Το ένα πήγε στο σύζυγο της κ. Χαβαντάρη. Σε αυτούς πάτε και βάζετε πλάτη. Πάμε στην πλάτη δική μας. Πολύ κακό σε κάματε. Λοιπόν, να πας εδώ στο αφήνω αυτό και πας στην ουσία. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί και να πιέσουμε. Εγώ αν το νομοσχέδιο είναι σωστό κ. Καμένε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το υποστηρίξω. Ναι, εκεί να υποστηρίξουμε. Εκεί που γίνεται κάτι για να σώσουμε τις επιχειρήσεις. Και να σώσουμε και το κράτος. Εκεί μάλιστα. 10 φορές. Δεν είμαστε εμείς όχι σε όλα. Αλλά εκεί που πρέπει. Όχι εκεί που θα είμαστε γονατισμένοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά με υγεία. Η δική μου φωνή στη διάθεσή σας και το έχω αποδείξει. Ευχαριστώ πολύ.